φίλες και φίλοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες. Χαιρετίζουμε όλους τους συλλόγους, τα σωματεία, τις ενώσεις, τις ομοσποδίες που όλο αυτό το διάστημα δούλεψαν ασταμάτητα, ενημερώνοντας στους χώρους δουλειάς, στα σχολιά και στις γειτονιές, την νεολαία, τους αυταπασχολούμενους, την εργατική τάξη του Θριασίου και της Δυτικής Αττικής, μπροστά σε μια προσπάθεια εξαπάτησης από προσανατολισμού που προσπάθησε να κάνει το Περιφερειακό Συμβούλιο υπό τον Νίκο Χαρδαλιά, προχωρώντας σήμερα σε μία άνευ προηγουμένου φιέστα στην πόλη του Ασπρόπυργου. Το πρώτο που θέλουμε να τους πούμε είναι ότι σε τούτα εδώ τα μάρμαρα κακιά σκουριά δεν πιάνει. Στην κοινωνία που καθημερινά ερχόμαστε αντιμέτωποι με τεράστια προβλήματα υγείας, παιδείας, ασφάλειας, επιβίωσης, δεν μπορούν και δεν έχουν το δικαίωμα να έρχονται και να προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν το λαό μας. Ο λόγος της επισκέψεώς τους είναι γνωστός. Ήρθαν να δώσουν διαβεβαιώσεις στους επενδυτές, στο κεφάλαιο, στις πολυεθνικές, ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν και ό,τι περνάει από τα χέρια τους, προκειμένου να το εξασφαλίσουν κερδοφορία, να το εξασφαλίσουν προνόμια, να το εξασφαλίσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ζητάει στις πλάτες όμως του λαού μας. Ξέρετε, ζούμε καθημερινά μέσα στο κίνδυνο ενός μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος. Εργοστάσια, κέντρα ανακύκλωσης, δηληστήρια, χώροι μεταφοράς και λογίστικ γυπνιάζουν με τα σπίτια μας, με τους οικισμούς γύρω από την πόλη, μέσα στην πόλη. Κοντέινερ βλέπουμε να ανατρέπονται από τον αέρα και να πέφτουν στις αυλές των σπιτιών. Οι εκρήξεις και οι πυρκαγιές να είναι συνήθες φαινόμενο. Και όλα αυτά τη στιγμή που οι εταιρείες που επενδύουν στην περιοχή μας και ειδικά στην πόλη του Ασπρόπυργου μετράνε κάθε χρόνο και περισσότερα κέρδη δισεκατομμυρίων. Τη στιγμή που ο λαός ζει στη φτώχεια, στην ανέχεια, αντιμετωπίζοντας καθημερινά όλο και περισσότερα προβλήματα στην επιβίωσή του. Τα σχολιά σε χάλια κατάσταση, η υποβάθμιση καθημερινή υποχρεώνει μαθητές και μαθήτριες να κάνουν στιβαγμένοι σαν τα κοτόπουλα μάθημα μέσα σε αίθουσες που πλημμυρίζουν συχνά πυκνά από τις βροχοπτώσεις. Κέντρα υγείας, νοσοκομείο με τεράστια υποβάθμιση δεν εξασφαλίζει στη μεγαλύτερη βιομηχανική περιοχή της χώρας μας τα στοιχειώδη για τις ανάγκες του πληθυσμού αλλά και των εργαζομένων. Η κίνηση ασφυκτική στους δρόμους πραγματικά στέκεται εμπόδιο σε οποιαδήποτε μετακίνηση εργαζόμενου, κρατώντας τον μέσα στα οχήματά του για ώρες μέχρι να φύγει και αφού επιστρέφει στο σπίτι του, καθιστώντας επικίνδυνη και τη μεταφορά τραυματιών σε χώρους νοσοκομείων. Πρόσφατα είχαμε συντοπίτηδα σαν συναγωνίστρια η οποία έχασε τη ζωή της που από το νοσοκομείο που ήταν ακριβώς δίπλα κάνανε 3/4 για να τη μεταφέρουνε. Και όλα αυτά σε μια περιοχή που έρχονται νέες επενδύσεις για το κεφάλαιο αλλά καμία υποδομή για το λαό μας. Νέες εγκαταστάσεις μέσα στο κέντρο
θα γίνει το Ασπροπύργου, όπου με logistic κέντρα μεταφοράς στην περιοχή της Άνω Φούσας, μέσα στην εμπορευματική ζώνη, θα έρθουν καινούργιοι επενδυτές να επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο το περιβάλλον. Καύση αποβλήτων, η οποία θα γίνει χωρίς όρους και προϋποθέσεις, θα έρθει να βάλει την οριστική ταφόπλακα στην περιοχή του Ασπρόπυργου, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο το περιβάλλον και τις συνθήκες ζωής των κατοίκων. Και το κερασάκι στην τούρτα είναι η νέα επένδυση που κάνουνε με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης για τις ανάγκες των δηληστηρίων που κερδίζουν δισεκατομμύρια στις πλάτες μας. Είναι η λειτουργία ξανά της γραμμής του τρένου από την περιοχή των Λιωσίων μέχρι την περιοχή των Μεγάρων για τις ανάγκες των δηληστηρίων. Χωρίς να παίρνουν υπόψη τους τις ανάγκες του λαού, θα επιβαρύνουν με το επίγειο πέρασμα του τρένου στην περιοχή του Ασπρόπυργου ακόμα περισσότερο την ήδη επιβαρημένη κυκλοφορία στην περιοχή. Ενώ προετοιμάζονται για μεγάλο έγκλημα και τους κρούν με τον κόδωνα του κινδύνου. Κάτω από τις γραμμές θα μεταφέρεται κυροζίνη, βενζίνη, ναύτα, πετρέλαιο και αέριο. Και όλα αυτά χωρίς κανένα μέτρο προστασίας. Τη στιγμή λοιπόν που αγωνίζονται και παίρνουν όλα τα μέτρα και τις προϋποθέσεις για την κυκλοφορία του κεφαλαίου, δεν κάνουν τίποτα για την προστασία του λαού μας. Η περιοχή μας το καλοκαίρι καίγεται με 500 περίπου φωτιές, ενώ το χειμώνα πλημμυρίζουν οι γειτονιές της περιοχής μας από τα ρέματα της Μαύρης Ώρας, Αλατζά, μέχρι το ρέμα που εγκληματικά έχουν αφήσει να συσσωρεύονται τα νερά της Αττικής Οδού, που είναι το ρέμα του Άγιου Γιάννη στην Τρύπα Αλεπού. Και για όλα αυτά δηλώνουν αναρμόδιοι. Αναρμόδιοι δηλώνει η κυβέρνηση, αναρμόδιοι δηλώνουν η περιφέρεια, αναρμόδιοι δηλώνουν και οι δήμαρχοι της περιοχής. Για μας αυτός που είναι αρμόδιος να πάρει την υπόθεση στα χέρια του είναι ο λαός του Ασπροπύργου, ο λαός της Δυτικής Θεατικής και του Θριασίου, μέσα από τα σωματεία, τους συλλόγους, τις ομοσπονδίες και τις ενώσεις, να βγει στην πρώτη γραμμή του αγώνα για να βάλει τη δική τους φραγίδα στην ιστορία για τη μεγάλη ανατροπή, για να μπορεί να ζει, να μεγαλώνει τις οικογένειες και τα παιδιά του, ικανοποιώντας τις πιο σύγχρονες λαϊκές ανάγκες του 21ου αιώνα. Λέμε λοιπόν ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο, υπό τον Νίκο Χαρδαλιά και η πλειοψηφία του είναι ανεπιθύμητη στον Ασπρόπυργο. Σε έναν Ασπρόπυργο που τρεις μέρες παραπέει μη έχοντας παροχή ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στις γειτονιές και τα σπίτια, με μηδενικές θερμοκρασίες παγωνιάς στο περιβάλλον. Αξίζει πραγματικά να πούμε ότι η ειρωνία περί των επενδύσεων και των χρημάτων που θα ρίξουν το επόμενο διάστημα δεν πρόκειται να βρει σε καμία περίπτωση λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Είναι κεφάλαια που θα διατεθούν για την ικανοποίηση των συμφερόντων του κεφαλαίου και των πολυεθνικών. Το δείχνει άλλωστε και ο προϋπολογισμός της περιφέρειας, που διαθέτει μόλις 2.000 ευρώ για τις ανάγκες των σχολείων όλης της Δυτικής Αττικής. Καλούμε λοιπόν και σαν Ένωση Επαγγελματιών και όλα τα σωματεία και ομοσπονδίες το λαό σε ένα μεγάλο ξεσηκωμό, σε μια μεγάλη οργάνωση, για να μην περάσουν τα μέτρα που θέλουν να επιβάλλουν στην περιοχή μας, για να μπορούμε να ζούμε ανθρώπινα χωρίς κίνδυνο, να μπορούν να δουλεύουν στους χώρους δουλειάς οι εργαζόμενοι με σύμφωνα με τις ανάγκες που υπάρχουν σήμερα, χωρίς να διακινδυνεύουν και να βάζουν σε κίνδυνο τις ζωές τους, ικανοποιώντας μέσα από αυξημένους μισθούς τις πιο σύγχρονες ανάγκες. Σε αυτόν τον αγώνα σας καλούμε όλους και όλες να βρεθείτε στην πρώτη γραμμή. Εμείς θα συνεχίσουμε να παίρνουμε ενεργό μέρος στο συντονισμό όλων των φορέων μέχρι τη μεγάλη ανατροπή. Να είστε γεροί, δυνατοί, προχωράμε και να είστε σίγουροι, έχουμε δίκιο και θα νικήσουμε.